Γιατί διαλέγεις το θέατρο, για πες μας. Το διαλέγω το θέατρο για τον απλούστατο λόγο, διότι μέσα στο θέατρο υπάρχουν όλα όσα σας είπα. Δηλαδή, πάμε γρήγορα. Η δημοκρατία, υπάρχει ο μύθος, η παιδεία, υπάρχει η τέχνη. Τι άλλο είπαμε. Υπάρχει η φιλοσοφία. Για σκεφτείτε τι γράψαν αυτοί οι ποιητές. Η αναζήτηση της αλήθειας. Υπάρχει ο ίδιος ο μύθος, ο οποίος συνέχεια αναπτύσσεται μέσα από τα έργα. Υπάρχει το μήνυμα ενάντια στο δεσποτισμό και βέβαια φανερώνεται η θρησκεία. Γιατί το θέατρο είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Όπα, Βαγγέλη, τι πάει να πει. Εμείς τώρα το ακούμε πρώτη φορά. Τι εννοείς, το θέατρο είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Εντελώς είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές λέξεις κλειδιά. Πάμε να πιάσουμε την λέξη κλειδί που ονομάζεται διθύραμβος. Ακούμε λίγο τα τηλέφωνα. Ναι, λίγο τα τηλέφωνα, άμα μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε. Όχι, να τα χαμηλώσετε, να μην ακουγόμαστε έτσι. Η λέξη διθύραμβος, την έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, διθύραμβος, διθύραμβος, έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, η λέξη αυτή εννοεί έναν θεό, τον θεό του θεάτρου, τον Διόνυσο. Είναι το όνομα του Διονύσου. Είναι ο Διόνυσος, ο διθύραμβος. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και ένα τραγούδι αφιερωμένο σε αυτόν. Άρα εσείς όταν θα ακούτε τη λέξη διθύραμβος, θα θυμάστε ότι είναι το όνομα του Θεού και το τραγούδι που είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον Θεό. Και τι σημαίνει η λέξη διθύραμβος, μου λέει κάτι εμένα εδώ, Βαγγέλη, αυτό θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο, ακούστε. Έχουμε μέσα στη λέξη αυτή έναν μύθο. Τον μύθο πώς γεννήθηκε ο Θεός Διόνυσος. Ο Θεός Διόνυσος, ουσιαστικά, είναι γιος του Διός και της Σεμέλης. Η Σεμέλη, λοιπόν, όταν ήρθε σε επαφή με τον Θεό Δία, αυτός κατέβηκε, προσέξτε εδώ το γεγονός, είναι περίεργο, θα δούμε πολλές εκδοχές μύθων, αλλά ακούστε το καταπληκτικό. Την ίδια στιγμή που γονιμοποιείται, την ίδια στιγμή το έμβριο έχει ήδη μεγαλώσει. Και αυτό γίνεται ενώ ο Δίας κατεβαίνει μέσα σε φωτιά, με βροντές και τρομάζει σε μέλη. Και γεννάει προ της ώρας της. Και για να μην πεθάνει το παιδί, το παίρνει ο Δίας, δηλαδή θα βγει και πενταμινίτικο να πούμε τώρα εμείς, και το βάλε μέσα στον μυρό του για να θρέψει το παιδί. Άρα είναι, τι είναι ο Διόνυσος, διγενής. Γεννήθηκε δύο φορές. Για πάμε ξανά πίσω στη λέξη. Διθύραμβος. Δις, θύρα, δένω. Περνάω δύο φορές μια πόρτα. Δύο φορές γεννιέμαι. Να λοιπόν πώς βγαίνει ο διθύραμβος. Λοιπόν, και αφού είπαμε ότι είναι ένα τραγούδι, από ποιους ψάλλονταν αυτό το τραγούδι? Ψάλλονταν από άντρες, γυναίκες, οι οποίοι γυρίζαν γύρω-γύρω, λέει, από το βωμό του, αλλά μεταμφιέζονταν σε τράγοι. Γινόντουσαν τράγοι. Αχ, μωρέ, Βαγγέλη, τώρα τι κάθεσαι και μας λες και μέσα σε μια εκκλησία. Είναι όμορφο πράγμα αυτό. Είναι ωραίο να μας λες ότι ήταν άνθρωποι γύρω από ένα βωμό, ντυμένοι τράγοι. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Θα σας εξηγήσω ότι είναι μια χρήσιμη πληροφορία, γιατί θα σας αποκωδικοποιήσει πράγματα που λέτε καθημερινά εσείς ή που ζείτε ή που ξέρετε. Αλλά τώρα βρίσκουμε την πηγή των πραγμάτων. Αυτοί οι τράγοι δεν ήταν τράγοι. Δείχναν αυτόν εδώ. Δείχναν έναν σαν αυτόν εδώ, όπως μας το έχει κάνει ο Γιορντάινς, ένας φλαμανδός ζωγράφος, 1645, μας δείχνει έναν σάτυρο. Κοιτάξτε τα πόδια του κάτω. Να, έχω και αυτό εδώ νομίζω, έτσι. Το έχω, ναι, το έχω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τα πόδια του. Είναι τράγου πόδια και τα φτάκια του και όλα αυτά. Λοιπόν, οι σάτυροι ήταν τα πνεύματα του δάσους και οι ακολουθίες του Θεού Διόνυσου. Και το τραγούδι τους, εκ των σατύρων, είναι το σατυρικό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Και χρειαζόταν μέθη, χρειαζόταν έκσταση. Τι σημαίνει η λέξη έκσταση? Βγαίνω έξω από τον εαυτό μου. Μάλιστα, γίνομαι όχι κάτι άλλο, αλλά ενώνομαι με κάτι άλλο. Προσέξτε τι λέω τώρα. Ενώνομαι όπως ενώνονται όλοι εδώ πέρα. Ας πούμε, τον ξέρετε όλοι νομίζω τον Καραβάτζιο, τον ζωγράφο τον Καραβάτζιο, ο οποίος μας ζωγραφίζει τον Βάκχο, τον Θεό Διόνυσο, ο οποίος είναι με αμπελόφυλλα γιατί είναι ο Θεός του κρασιού, ο Θεός της έκστασης, ο Θεός της μέθης. Αυτά μας λένε οι αρχαίοι. Έχει έτσι πάντα μία νεότητα, ποτέ δεν γερνάει ο Θεός Διόνυσος, ποτέ δεν γερνάει. Γι' αυτό και όλοι οι ζωγράφοι τον ζωγραφίζουν έτσι και εμείς έχουμε τη χειρότερη εντύπωση για τον Θεό Διόνυσο, γιατί οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, φτιάξαν έναν Θεό για τα κατώτερα ένστικτά μας. Κι όμως να ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν το πιστεύαν αυτό. Δεν το πιστεύαν αυτό. Η αρχαϊκή περίοδο αφηγορίζεται τελείως διαφορετικά. Α, μπράβο. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Θεός της μέθης, γιατί κατά την παράδοση αυτός έμαθε τους ανθρώπους να καλλιεργούν τα μπέλια και να φτιάχνουν το κρασί. Το κρασάκι δεν είναι κακό. Σε άλλες περιοχές είναι ο Θεός της ιατρικής. Σε άλλες περιοχές είναι ο Θεός της γονιμότητας. Δηλαδή, η γη. Αυτό τώρα το καρναβάλι που ζούμε το Φλεβάρι, να ξέρετε ότι είναι μια πανάρχια γιορτή, γιατί τελειώνει ο χειμώνας και ξεκινάει η Άνοιξη. Προχριστιανική εννοείται, πανάρχια γιορτή. Και εκεί τιμάται ο Θεός Διόνυσος, κοιτάξτε εδώ φρούτα, εδώ πράγματα, ιστορίες, πανικός. Πολύ ωραία. Άμα τον δούμε λίγο ετυμολογικά, τον Θεό Διόνυσο, θα παρατηρήσουμε ότι είναι ο γιος ή ο νους του Διός. Τι λένε οι στοικοί φιλόσοφοι? Δεν υπάρχουν θεοί πολλοί. Ένας είναι ο Θεός. Ακούστε τι λένε, Τρίτος αιώνας προ Χριστού, έως δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν κράτησε αυτό. Και ακόμα και τώρα πολλοί έτσι μελετάνε τη στοική φιλοσοφία. Τι λένε οι στοικοί φιλόσοφοι? Ένας είναι ο Θεός. Ένας είναι. Όλοι οι άλλοι θεοί συμβολικά είναι οι ενέργειές του. Παραδείγματος χάρη, όταν εσείς λατρεύετε τη θεά Αθήνα, δεν λατρεύετε τίποτα άλλο παρά τη σοφία του Θεού. Άρα και ο Διόνυσος είναι, τι λέει, ο νους του Διός. Διόνυσος, ο νους του Διός. Και εσωτερικά, λέει, αντιπροσωπεύει αυτό το ενστικτόδες τμήμα του ανθρώπου, έτσι που ξεπερνά κοινωνικούς περιορισμούς. Εσωτερικά όμως, λέει, έχει αυτό το σπινθήρα. Ποιο σπινθήρα? Τον θείο σπινθήρα που καθαγιάζει τη ζωώδη φύση μας. Υπάρχει και αυτός μέσω μιας μυστηριακής οδού. Ο μισός χρόνος στους Δελφούς δεν είναι αφιερωμένος στο Θεό Απόλλωνα. Τους χειμερινούς, τους αντίστοιχους μήνες από το εξάμηνο που είναι στο Θεό Απόλλωνα, που παίρνουμε και το χρησμό, είναι στο Θεό Διόνυσο. Εδώ έχουμε ένα δίπολο, όχι αρνητικό και θετικό, αλλά συμπληρωματικό. Α, μάλιστα, μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό και αυτό μας αποδεικνύει ότι σε κάποιους άλλους ελληνικούς χώρους ο Θεός Διόνυσος ήταν και ο Θεός της Μαντικής, σαν τον Απόλλωνα. Περίεργα πράγματα. Άρα, Ευαγγέλη, δεν είναι ένα πράγμα, έτσι όπως το ξέρουμε. Δεν είναι μονολυθική η παράδοση των προπαπούδων μας. Όχι, δεν είναι μονολυθική, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι μονολυθική. Και εξάλλου, εκτός από όλα αυτά που σας είπα, τι είπαμε τώρα. Βάλτε, κρασί, γονιμότητα, μαντική και ιατρική και. Είναι και του θεάτρου. Και του θεάτρου. Η λέξη κλειδί είναι συμπληρωματικά, όχι αντιθετικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, αυτές οι γιορτές του Διονύσου γινόντουσαν με τι, πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα? Έχει πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό. Ξεκίνησε με διθύραμβους, δηλαδή με τραγούδια στο Θεό Διόνυσο. Και αυτά ξεκίνησαν μέσα από τους αγρούς. Να, ένας πίνακας εδώ του Βελάσκεφ, ο ένας Ισπανού ζωγράφου 1628, πολύ ωραίο έργο αυτό, όπου εδώ είναι υποτίθεται ο Βάκχος είναι ο Διόνυσος, και όλοι εδώ στεφανώνει τους αγρότες. Άρα οι αγρότες, τους αγρούς, ξεκίνησαν αυτά τα τραγούδια, έτσι, γιατί αυτοί φτιάχνανε το κρασί και βέβαια δεν μας τους δείχνει μεταμφιεσμένους εδώ ο Βελάσκεφ σε σάτυρους, τραγοπόδαρους, έτσι, δεν μας τους δείχνει έτσι, δεν μας τους δείχνει.
Αλλά κάπως έτσι ήταν, γιατί άμα πάρουμε τη λέξη τράγος και πώς λέγεται, άδο, άδο τι σημαίνει, τι είπατε, τι είπατε, τραγουδό, τράγος και άγο, άδο, τραγούδι, τραγωδία. Άρα από εκεί βγαίνει η λέξη, από αυτή την αρχή αναφορά. Δηλαδή, Βαγγέλη, όταν λέω ότι τραγούδι, η ρίζα βρίσκεται τόσο πίσω στον τράγο και στο άδο. Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι η ρίζα των πραγμάτων. Πολύ ωραία. Άρα, η λέξη τραγωδία είναι το άσμα των τράγων. Μάλιστα, περίεργο είναι αυτό. Και πώς τώρα εξελίχθηκε αυτός ο διθύραμβος, το τραγούδι για το Θεό Διόνυσο. Πώς εξελίχθηκε. Λοιπόν, υπάρχουν ιστορικομυθολογικά τα εξής στοιχεία, πολύ ωραία. Θα σας δείξω έναν πίνακα ενός Γάλλου ζωγράφου, του Μπουσέ, του Φρανσουά Μπουσέ, που μας δείχνει τον Αρίων, ο Αρίωνας. Τον ξέρετε τον Αρίων, τον έχεις ακουστά. Αρίων, ο Αρίων, τι είναι. Υπήρχαν και βραβεία Αρίων παλιά, στους τραγουδιστές τα δίναν. Λοιπόν, ο Αρίων τι είναι. Ήταν ένας μουσικός, ένας τραγουδιστής. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος μύθος, μας τον διασώζει και ο Ηρόδοτος. Είναι ιστορικο-μυθολογικό, η καταπληκτική ιστορία, έτσι εξηγείται αυτό εδώ που θα δείτε. Φοβερός τραγουδιστής, έχει πάρει ουσιαστικά τον διθύραμβο και τον έχει εξελίξει πάρα πολύ και τον έχουν καλέσει στη Νότιο Ιταλία να δώσει μια συναυλία, να πει ένα τραγούδι, να πει μια σειρά από τραγούδια. Πολύ ωραία, παίρνει το σακουλάκι με, με τις χρυσές λίρες, εκεί τι είχε τα νομίσματα, την πληρωμή του δηλαδή, και γυρνάει στην Κόρινθο. Ναι, εκεί τύρανος ήταν ο Περίανδρος. Λοιπόν, όταν μπήκε μέσα στο καράβι, οι ναύτες είπαν, μωρέ, αυτός έχει λεφτά. Τι γίνεται τώρα, δεν τον ρίχνουμε στη θάλασσα να του πάρουμε τα λεφτά και να πούμε ότι έγινε ένα ατυχηματάκι. Πολύ ωραία, τον πιάνουν, τον δένουν, τον βάζουν εκεί στην άκρη του καραβιού να το ρίξουν κάτω και του λέει αυτός, τουλάχιστον επιτρέψτε μου να πω ένα τραγούδι, τελευταίο. Λέει ένα τελευταίο τραγούδι, τσούπ εμφανίζεται ένα δελφίνι, γιατί ο Φρανσουά Μπουσέ το 1748 μάλλον δεν είχε ξανά δελφίνι στη ζωή του, γιατί αυτό δεν λέγεται δελφίνι, αυτό είναι η επιτομή του σκυλόψαρου, αλλά αυτό δεν είναι δελφίνι. Θεωρήστε ότι βλέπετε ένα δελφίνι. Ήρθαν λοιπόν κάποια δελφίνια και ένα συγκεκριμένο, όπως έπεσε στη θάλασσα, τον πήρε το δελφίνι και πού τον πήγε, στην Κόρινθο. Οπότε φτάνει ο Αρίων πριν τους κλέφτες. Τα λέει όλα στον τύρανο. Λέει ο τύρανος περίμενε. Τους περιμένω εγώ στο λιμάνι. Έρχονται αυτοί. Τι έγινε ο Αρίωνας. Α, λέει, πνίγηκε, αυτό είχε ένα ατύχημα. Και τσουπ τους τον εμφανίζει. Στο γόνατο οι ναύτες, οι κλέφτες. Έτσι, στο γόνατο. Οπότε έμεινε στην ιστορία αυτή η φοβερή υπόθεση με τον Αρίωνα και το δελφίνι. Βέβαια, ο Αρίων έχει προσθέσει κάτι καταπληκτικό στο διθύραμβο. Έβαλε όχι ύμνους στον Θεό Διόνυσο, έβαλε και λίγο αφήγηση μέσα. Πολύ ωραία. Το μεγάλο όμως ιστορικό βήμα συμβαίνει, και εδώ ακούστε, δώστε λίγο σημασία, συμβαίνει τον 6ο αιώνα. Τότε θα εμφανιστεί στην ανθρώπινη ιστορία αυτός ο Κύριος εδώ, ο οποίος έχει το όνομα Θέσπης, ο Θέσπης, ο οποίος καταγόταν από τον Αττικό Δήμο της Ικαρίας. Προσέξτε, δεν μιλάω για το νησί, είναι στο σημερινό του θαύματος Διόνυσο. Για κοιτάξτε, ο Θέσπης, ο οποίος είναι ο πρώτος ηθοποιός του κόσμου, είναι ο εφευρέτης της τραγωδίας, όπως την ξέρουμε, από πού καταγόταν, από το Δήμο Ικαρίας, που σήμερα τον λέμε Διόνυσο, διαδείτε τους συνειρμούς, και έτσι ξέρετε τώρα όταν πάτε στο Διόνυσο γιατί λέγεται Διόνυσος. Τώρα μάθαμε, έτσι, γιατί από εδώ καταγείται ο πρώτος ηθοποιός του κόσμου, του πλανήτη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Είχε μια ιδέα. Ποια ήταν η ιδέα αυτού του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν και η πρωτότυπη σκέψη του ήταν, όπως ήταν ο χορός με τους τραγοπόδαρους που λέγαν τους διθυράμβους, και στάθηκε απέναντί τους και άρχισε να μιλάει μαζί τους. Αυτός δεν τραγούδαγε, μίλαγε όπως σας μιλάω εγώ τώρα. Και αυτοί το απαντάγαν με τραγούδια. Νάτος ο πρώτος ηθοποιός του κόσμου. Νάτος. Νάτος. Και προσέξτε λίγο τώρα,
αυτή την επινόηση την της έδωσε σάρκα και ωστά το 534 π.Χ. Σας είπα την γενέθλια χρονολογία του θεάτρου σε όλο τον πλανήτη Γη. Και πού συνέβη αυτό, εδώ που πατάμε. Σε αυτά εδώ τα μέρη γύρω. Από εδώ θα πέρασε ο Θέσπης, τρέχοντας. Για να πάει πού, εκεί λίγο πιο κάτω, στο θέατρο του Διονύσου, έτσι έναν χώρο που είχαν αφιερώσει στο Θεό Διόνυσο, και αγχωμένος πέρασε από εδώ που πατάτε εσείς τώρα, για να πάει εκεί για να οργανώσει την κατάσταση. Να οργανώσει την πρώτη τραγωδία του κόσμου. Που του ήρθε μια ιδέα. Του ήρθε μια ιδέα. Απίστευτο, έτσι. Ε? Πάει λοιπόν εκεί, γίνεται, τότε είχαμε τύρανο τον Πισίστρατο. Όταν λέμε τύρανος, όμως δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό σας στους τυράννους. Πω πω, ο τύρανος της ζωής μου αυτός. Δεν θα σκέφτεστε έτσι. Οι τύρανοι δεν ήταν τέτοιου είδους καθεστώτες. Οι τυραννίες γινόντουσαν ενδεχομένως. Έτσι. Λοιπόν, ο Πισίστρατος μάλιστα είχε κάνει πάρα πολλά καλά σε αυτή την πόλη. Όσο διοικούσε αυτός. Λοιπόν, τότε λοιπόν γίνεται αυτό και φυσικά η ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτή η χρονιά και βέβαια μείναν όλοι άφωνοι όταν το παρακολούθησαν και του δώσανε το πρώτο βραβείο. Ε, του δώσανε το πρώτο, ποιο ήταν το βραβείο που του δώσανε. Ένα τράγο. Τι άλλο θα του δίνανε. Ένα τράγο του δώσανε. Αλλά από εκείνη τη χρονιά μας έμεινε και ένα ρήμα. Το ξέρετε αυτό το ρήμα. Θεσπίζω. Από το θέσπι. Ε, πολύ σημαντικός αυτός εδώ. Τι άλλο λέει. Χορογραφούσε ο ίδιος τα έργα του. Καθιέρωσε τη θεατρική μάσκα. Ε, όλα τα έκανε. Ε, όλα τα γέννησε. Όλα τα έδωσε. Ότι όταν μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, το όνομά τους είναι θέμα επιλογής άλλων. Όταν μιλάμε για μυθολογικά ονόματα, το όνομά τους είναι κεντυμένο, επίτηδες δοσμένο, γιατί εξηγεί κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή ο Περικλής, που είναι ιστορικό πρόσωπο, δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα το όνομά του, πέρα από αυτό που πήρε από τους γονείς, τον παππού του και πάει λέγοντας. Καταλάβατε. Λοιπόν, παρακάτω θα δούμε κάτι. Γρήγορα λίγο να μην σας καθυστερώ. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ξεκινάει αυτό το ταξίδι του θεάτρου στην παγκόσμια ιστορία. Είσαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων που εφήβραν το θέατρο. Είσαστε απόγονοί τους. Και τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, Βαγγέλη, γιατί μέσα σε ένα ναό μας μιλάς για το θέατρο. Γιατί να ξέρετε ότι το θέατρο ήταν μια θρησκευτική πράξη. Ήταν ένα θρησκευτικό γεγονός. Και αν μείνει χρόνο στο τέλος και το θυμηθεί κάποιος να το συζητήσουμε, θα ήθελα λίγο να δούμε και το τι σχέση έχει το θέατρο με τη Θεία Λειτουργία. Όποιος το θυμηθεί, να το ρωτήσει. Έτσι, ποιος θα το κρατήσει αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χωρίστηκε κατευθείαν σε τρία κομμάτια. Στην τραγωδία, την κωμωδία και στο σατυρικό δράμα. Λοιπόν, η τραγωδία είχε διαφορά από την κωμωδία στο εξής. Ότι είχε έναν υψηλού επίπεδου λόγο. Υψηλού επίπεδου λόγο. Πολύ υψηλού επίπεδου. Προσέξτε με τώρα. Εκεί θα δείτε ήρωες. Εκεί θα δείτε μεγάλους ηγεμόνες. Θα δείτε σπουδαίους βασιλιάδες. Οι οποίοι από την καλή τους μοίρα ξεπέφτουν στην κακή τους τύχη και μοίρα. Από αλαζονία, από ναρκισισμό, από τα λάθη τους. Πάντως σίγουρα έρχεται η νέμεσης και τους τιμωρεί. Στην κωμωδία είναι άλλο πράγμα. Είναι καθημερινοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Όπου από την κακή τους μοίρα καταλήγουν όλοι στο happy end. Στην καλή τους τύχη. Λοιπόν, το σατυρικό δράμα παίζονταν πάντοτε μετά τις κωμωδίες και είχε ένα χαρακτήρα λίγο, πώς να σας το πω, να αλλάξουμε διάθεση λίγο, να μην γίνει όλος αυτός, να μην φύγουμε με όλο αυτό το βάρος, αν και έχει επέλθει κάθαρση μέσα στην τραγωδία, να φύγουμε λίγο ανακουφισμένοι έτσι, με ένα τραγούδι διθυραμβικό, λίγο να χορέψουμε, λίγο να γλεντήσουμε, δηλαδή οι τραγωπόδαροι, οι σάτυροι. Λοιπόν, η θρησκεία για τους Έλληνες
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πάρα πολύ. Δεν είναι απλά η συνδετική ουσία που τους δένει μεταξύ τους. Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Γι' αυτό και τα μεγάλα Διονύσια εδώ που μιλάμε στην Αθήνα, είναι ένα συγκλονιστικό, θρησκευτικό γεγονός. Και ρε Βαγγέλη, εντάξει, μας λες τώρα για θρησκευτικό γεγονός. Πώς το εξηγείς τώρα, δηλαδή, τι σχέση έχει αυτό, ας πούμε, με το θέατρο. Δηλαδή, επειδή μας το έπεσε σήμα, η λέξη θέατρο προέρχεται από το ρήμα θέωμα. Και βέβαια, τι δηλώνει αυτό, μια ενέργεια, κάποιος που θεάται, κάποιος που παρατηρεί, κάποιος που εξετάζει μια θέα, μια εικόνα. Και πάλι τώρα, η λέξη θέα ετυμολογείται από τη λέξη θεός. Οπότε, θέατρο σημαίνει ο τόπος όπου ο άνθρωπος παρακολουθεί μια εικόνα, ένα δρόμενο που αφορά το θείο, το θεό. Μάλιστα. Άρα, τα μεγάλα Διονύσια συνέβαιναν στα τέλη του Μάρτη. Μην έχετε στο μυαλό σας ότι κάθε μέρα παίζονταν θέατρο στην Αθήνα. Ήταν μόνο 6 μέρες, τέλος του Μάρτη. Όλη η Αθήνα παρέλυε. Δεν υπήρχε ανοιχτό μαγαζί. Ετοιμαζόσουν γι' αυτό το εξαήμερο, γι' αυτό το θεατρικό μαραθώνιο. Και τι έκανες? Καταλαβαίνεις, τις οικονομίες σου, μάζευες στα υπάρχοντά σου λίγο να έχεις περισσότερο ψωμί, γιατί ο φούρναρης δεν βγάζει ψωμί τις μέρες που γιορτάζουμε το Θεό. Να έχουμε λίγο κρασάκι, γιατί δεν θα βρούμε άλλο να μας πουλήσει κρασί αυτό το εξαήμερο που γιορτάζει ο Θεός. Και πώς γιορτάζει ο Θεός, τι κάνουμε την πρώτη μέρα λοιπόν, τέλη του Μάρτη. Όλη η πόλη, είπαμε, κλείνει, προσέξτε τώρα το σκηνικό. Και ξεκινάει μία μεγάλη λιτανία μέσα στην Αθήνα. Κρατάνε όλοι την εικόνα του Θεού, του Διονύσου, ένα ξώανο. Τι είναι το ξώανο, ξέρετε? Ξύλινο άγαλμα. Λοιπόν, κρατάει το ξώανο και το λιτανεύουν με δάδες, με κεράκια, μέσα στην πόλη και το φέρνουν στο ιερό του Διονύσου, που δεν είναι άλλο από το θέατρο του Διονύσου. Από πίσω ήταν το ιερό. Λοιπόν, εκεί ακριβώς ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα έχουμε αγώνες, κλασικούς αγώνες, διθυράμβων. Τώρα ξέρετε τι είναι η διθυράμβη, δηλαδή αφιερωμένη δεύτερη μέρα στο Θεό. Θρησκευτική εορτή, ξανατονίζω. Εντάξει, η τρίτη ημέρα είναι η μέρα όπου όλοι πλέον έχουν ετοιμαστεί, είναι σε υπερδιέγερση, γιατί είναι αφιερωμένη στην κωμωδία. Από το άγριο χάραμα βγαίνουν έξω, πάνε και κατακλείζουν το θέατρο του Διονύσου, που ο Πλάτων μας λέει ότι περίπου μπορεί και να έφτανε τα 30.000 άτομα. Έτσι. Μην φανταστείτε ότι η Αθήνα ήταν καμιά 3 εκατομμυρίων 4. Έτσι πολύ, μιλάμε για... εντάξει. Εκεί έχουμε 3 ποιητές, που αργότερα γίναν 5, που παίζουν ο καθένας την κωμωδία του. Υπάρχει μια επιτροπή που τους έχει διαλέξει τα καλύτερα έργα. Παίζουν λοιπόν το έργο του καθένας. Πάρα πολύ ωραία. Και θα βγει ο νικητής. Από τους 5 καλύτερους. Την επόμενη μέρα, 4η, 5η και 6η, αρχίζουν τα σκληρά αγωνίσματα. Είναι οι μέρες της τραγωδίας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί η Επιτροπή διάλεξε 3 ποιητές. Κάθε μέρα νίκησε κάθε έναν από αυτούς. Ας πούμε τώρα, θα το κάνουμε έτσι εμείς. Την πρώτη μέρα είναι η μέρα του Εσχύλου. Την άλλη μέρα είναι η μέρα του Ευρυπίδη. Την άλλη μέρα είναι του Σοφοκλή. Αυτός πρέπει να παίξει μια τριλογία. Όπα, τι είναι η τριλογία? 3 έργα στη σειρά, αλλά να έχουν ένα κοινό παρανομαστή θεματικά. 3 έργα στη σειρά, αυτόνομα, αλλά να ανήκουν μέσα στο κοινό πνεύμα της ιδέας αυτής. Και ένα σατυρικό δράμα. 4 έργα. 4 έργα σήμερα, 4 έργα αύριο, 4 έργα μεθαύριο. Λοιπόν,
Μέσα στον 5ο αιώνα π.Χ. ξέρουμε ή έχουμε υπολογίσει ότι πρέπει να έχουν γραφτεί περίπου 5.000 πρωτότυπες τραγωδίες. Εμείς έχουμε το απειροελάχιστο σήμερα στα χέρια μας. Λοιπόν, ποιος ήταν ο ποιητής, σκηνοθέτης του έργου, εντάξει, αυτός ουσιαστικά έπαιρνε μύθους, γι' αυτό σας λέω ότι όλα τα χαρακτηριστικά της φανέρωσης της πόλεως θα τα δούμε και εδώ και στον Παρθενώνα. Παίρνουν μύθους, Βαγγέλη, να σου κάνουμε μια ερώτηση. Όταν λες παίρνουν μύθους, εννοείς ότι πράγματα που τα ξέρουμε ήδη. Ναι. Δεν είναι βαρετό, δηλαδή δεν υπήρξε ένας ποιητής να γράψει ένα πρωτότυπο έργο. Φυσικά και υπήρχε. Και απέτυχε. Κανένας δεν τον ήθελε. Ούτε η κριτική, ούτε το κοινό. Όταν το κοινό έβλεπε πρωτότυπα θέματα, του λέγανε αδιάφορο. Γιατί αδιάφορο? Γιατί εμείς είμαστε μαθημένοι στους μύθους. Και όταν λέμε μύθο, εδώ εννοούμε σπουδαία πράγματα, σπουδαία νοήματα. Όταν λέμε μύθο, εννοούμε ότι ο Ηρακλής είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου, του λένε του ποιητή. Καταλαβαίνεις ότι έχει δύο φύσεις. Άρα ο Ηρακλής, σαν σύμβολο, εννοεί ότι μέσα μας έχουμε και, εννοείται, το σώμα, ύλη και πνεύμα. Και κάτι θεϊκό. Μίλησε μας γι' αυτά. Μίλησε μας τι είναι άνθρωπος μέσα από τους μύθους. Μίλησε μας για το τι είναι δίκαιο. Τι σημαίνει υποχρέωση και τι σημαίνει δικαίωμα μέσα στην πόλη. Τι σημαίνει Θεός. Τι σημαίνουν νόμοι της φύσεως και όταν τα υπερβαίνουμε, τι γίνεται, τι παθαίνουμε. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να καβαλήσει τη φύση, η φύση πώς αντιδρά? Μήπως υπάρχουν και ανώτεροι πνευματικοί νόμοι, του λένε του ποιητή που θέλει να γράψει πρωτότυπα έργα. Μάλιστα. Όλα αυτά, αγαπητέ, θα τα βρεις μέσα στους μύθους. Είμαστε 6.000 γνωστοί ήρωες στους μύθους μέσα. 6.000 γνωστοί, ξαναλέω, ήρωες. Με σπουδαία νοήματα, με σπουδαίους συμβολισμούς. Γι' αυτό βλέπετε ότι την Ηλέκτρα την έχουν εξετάσει όχι ένας, δύο και άλλοι πολλοί, σας λέω εγώ. Την ερμηνεύσαν και ξανά και ξανά, της δώσαν έτσι μια διαφορετική χρειά. Πάντως βαθύνανε μέσα στη σημασία της καταπιεσμένης. Το έτσι δεν είναι εισαγωγικό ότι δεν ήταν καταπιεσμένη. Ενώ στο νόημα και στο μυστήριο της γυναίκας σε μια κοινωνία εντελώς ανδροκρατούμενη. Γιατί παραδεχτείτε όλοι το εξής. Πώς φανερώνει την πόλη, παραδόξως μέσα από όλα αυτά, οι γυναίκες είχαν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο σπίτι και στην διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών, αλλά είναι οι κεντρικές ηρωίδες στα μεγάλα αυτά αριστουργήματα που γράψαν αυτοί οι ποιητές. Πώς γίνεται αυτό. Για πείτε μου. Πώς γίνεται η Αντιγόνη να είναι το σύμβολο, και να περπατάς στην αγορά και να μην βλέπεις γυναίκα. Που βλέπανε οι γυναίκες, απλά δεν τις έβλεπες ενεργά. Δεν τις έβλεπες σαν παρουσίες οι οποίες δεν μπορούσαν να είχαν και λόγο. Και όμως η γυναίκα είναι εκεί. Δηλαδή μιλάμε για μια κοινωνία καταπληκτική, η οποία προσπαθεί να καλύψει τις αδυναμίες της μέσα από την τέχνη. Μέσα από την φιλοσοφία, το στοχασμό. Λοιπόν, θέλω να σας πω εντάχει για να μην σας κουράσω ότι όταν λέμε για δημοκρατία, είπαμε, πάτερ μου είπαμε στην αρχή, 10 ιδέες που είχα, 10 στοιχεία που φανερώνουν μια πόλη, την ελληνική πόλη. Και είπαμε ότι αυτά θα τα βρούμε μέσα στο θέατρο και στον Παρθενώνα. Ξεκινάμε από κάτω από το βράχο για να πάμε πάνω στο βράχο. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση της ανάβασης. Έτσι, να καταλάβουμε γιατί φτάνουμε στον Παρθενώνα. Λοιπόν, είναι δημοκρατικό γεγονός, γιατί σε αυτές τις 6 μέρες οφείλει η πολιτεία να πληρώσει για όλους αυτούς να πάνε να παρακολουθήσουν. Και αυτούς που δεν έχουν. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία. Γιατί είναι υποχρεωμένη η πολιτεία? Γιατί είναι υποχρεωμένο το γεγονός ότι να υπάρχει αυτό το
το καθιέρισο κλεισθένης. Λοιπόν, γιατί είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να έχει και μάλλον να επιβάλλει εντός εγωγικών χορηγό. Εδώ από κάτω είναι αυτό. Στα μέρη σας, εδώ. Κάτω, είναι μέσα στην ενορία. Λοιπόν, στην ενορία σας είναι το μνημείο του Λυσικράτους. Λοιπόν, τι είναι το μνημείο, είναι χορηγικό μνημείο. Ο χορηγός αναλάμβανε τα έξοδα όλα μιας παράστασης. Σήμερα πώς το λέμε, ο παραγωγός. Λοιπόν, ο χορηγός τα αναλάμβανε όλα. Όλα. Να πληρώσει τον ποιητή, να του βρει στολές, να του αυτό, να πληρώσει τους τοπιούς, να τους βρει χώρο, να κάνουν πρόβες, να βρει τους μουσικούς, να το αυτό. Όλα, όλα. Και αν δεν μπορούσε ο ποιητής που ήταν και σκηνοθέτης να βρει έναν άλλον χορογράφο λίγο να βοηθήσει εκεί στους τοπιούς. Δηλαδή έξοδα, σκηνικά, θα τα δούμε τώρα, σκηνικά πράγματα. Ωραία, όποιος κέρδιζε το πρώτο βραβείο, του στείνονταν ένα χορηγικό μνημείο, αυτό έχει σωθεί, στην οδό Τρυπόδων, που είναι η αρχαιότερη οδό στην Ευρώπη. Εδώ, εδώ επάνω. Λοιπόν, και αυτό το μνημείο μας μιλάει για το θέατρο, κατευθείαν μας οδηγεί εκεί, κατευθείαν. Και λες, εντάξει, το θέατρο. Μας μιλά στο σύνορα για το θέατρο. Τι ωραία. Τι ωραία το θέατρο. Μάθαμε για το θέατρο και από πού κατάγεται και μπλα μπλα μπλα. Για να σκεφτούμε όμως λίγο, όταν πάμε στο θέατρο, πού καθόμαστε. Στις κερκίδες, μωρέ Βαγγέλη. Στις κερκίδες, ε. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο αδιανόητα καταπληκτική ιδέα είναι αυτή η αρχιτεκτονική διάταξη, η ιδέα. Η ιδέα αυτή η αρχιτεκτονική, πέφτει το μικρόφωνο, να ξέρετε. Εντάξει, το έφτιαξα εγώ, εντάξει. Λοιπόν, είναι υπέροχη. Μα, Βαγγέλη, ξέρεις, το έχουμε συνηθίσει. Πάμε συνέχεια, το βλέπουμε και λέμε είναι αυτονόητο. Μην θεωρούμε τίποτα ως αυτονόητο στη ζωή αυτή. Να θαυμάζουμε τα πράγματα και να λέτε πώς το σκέφτηκαν αυτό. Τι εξυπηρετεί αυτό. Πρώτον, θα το δείτε τώρα, εξυπηρετεί την κοινότητα. Όλα στον ελληνικό κόσμο είναι φτιαγμένα με έναν τρόπο και αρχιτεκτονικά, ούτως ώστε να εξυπηρετούν την κοινότητα. Το όλοι εμείς. Το όλοι εμείς. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε. Αυτό εδώ είναι το θέατρο. Αυτό εδώ ονομάζεται Κύλων, αυτό ορχήστρα και αυτό σκηνή. Αυτό που βλέπετε ως σκηνή δεν το βλέπετε σήμερα. Αλλά υπήρχε αυτό και ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στο Κύλων. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εκεί όπου κάθονταν οι άνθρωποι και καθόμαστε εκεί, εμείς λέγονται εδόλια. Δίπλα οι κλίμακες, τα σκαλοπάτια δηλαδή, και επειδή έχουμε, αυτές είναι οι κερκίδες, που τις ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέατρο, άμα είναι ουσιαστικά μεγάλο, έχουμε το διάζωμα, έτσι, το από κάτω μέρος, το κλασικό θέατρο, δηλαδή αυτό εδώ, είναι το κυρίως θέατρο και το από πάνω το επιθέατρο. Μάλιστα. Πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, κάτω εδώ μπροστά, εδώ κάθονται πάντοτε οι πρόεδροι πολιτικοί, είναι τα προεδρία και κάθονται οι επίσημοι. Και βέβαια πάμε στην ορχήστρα. Καταπληκτικό πράγμα αυτό. Εκεί κάθεται ο χορός. Δηλαδή αυτοί οι παλιοί που λέγαμε οι τραγωπόδαροι, οι σάτυροι. Λοιπόν, κάποτε ήταν 50 και ο Σοφοκλής τους έκανε, ο Εσχύλος, συγγνώμη, τους έκανε 12. Εδώ στη μέση είναι ο βωμός του Θεού, η θυμέλη. Χωρίς το βωμό δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Και βέβαια, γύρω-γύρω εδώ το βλέπετε αυτό το αυλάκι που κοκκίνησε. Αυτός είναι ο εύρυπος για τα νερά, έτσι, γιατί όλα πρέπει να τα σκεφτούμε. Και πάμε τώρα στη σκηνή που δεν τη βλέπετε εσείς καθόλου. Έτσι, εδώ πεζόταν όλα, επάνω στη σκηνή. Βέβαια, εδώ κάτω ήταν ο χορός και εδώ πάνω ήταν η σκηνή. Μάλιστα, και τι θα δούμε, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τα πλάγια, τις δύο αυτές πλάγιες πύλες. Έχουν κάποιο ρόλο, είναι η πάροδη, που μπαίνει και βγαίνει, μάλιστα. Και εδώ πάνω στη σκηνή, την οποία θα δούμε ότι υπάρχουν τα παρασκήνια, εδώ πίσω. Εδώ είναι τα παρασκήνια. Και βέβαια, εδώ επάνω είναι το όλο αυτό μάλλον είναι το προσκήνιον, δηλαδή οι ηθοποιοί ήταν και πάνω και κάτω και
πάνω στην ορχήστρα, το λογίον, όπου βγαίνει εκεί πέρα και μιλάει ο ηθοποιός, έτσι, και πάνω το θεολογίον, εκεί που εμφανίζεται ο Θεός. Α, μπράβο, γιατί θα το δείτε τώρα. Εδώ είδατε όλοι σας το θεολογίον ότι υπάρχει ένας γερανός. Πάντοτε υπήρχε αυτός ο γερανός, έτσι. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί το βίντεο εδώ μας λέει ότι εδώ έχουμε τα σκηνικά του θεάτρου. Κοιτάξτε πώς ήτανε, είναι υπερίακτη που γυρνάγαν τα σκηνικά. Ήταν τρίγωνο, ένα τρίγωνο που γυρνούσαν συνέχεια και βέβαια αυτά τα αποθηκεύαν δίπλα στα παρασκήνια. Και επάνω, νάτος ο γερανός, είναι το αιώρημα. Να, κοιτάξτε πώς κρεμόντουσαν, ή η μηχανή, ο απομηχανής Θεός, που μας έχει μείνει αυτή η φράση. Κοιτάξτε πώς κρεμόντουσαν. Λοιπόν, κάτω, εδώ, θα παρατηρήσετε ότι βγαίνει ο νεκρός. Ποτέ δεν έχουμε φόνο επί σκηνής. Ποτέ, απαγορεύεται. Με το εκύκλημα. Είναι μερόδες αυτό. Δηλαδή, έχει γίνει το φωνικό μέσα ή το έγκλημα και τον βγάζουν έξω. Και έχουμε και τη χαρόνια κλίμακα. Κοιτάξτε, τσουπ, εμφανίζεται ένας ηθοποιός μέσα από τη γη με μηχάνημα. Την ώρα που ο χορός γύρω-γύρω λέει, τον έχει καλύψει και τσάπ εμφανίζεται αυτός και έχουμε και, κοιτάξτε, κάτι αντίστοιχο, έχουμε εδώ το αναπίεσμα από πάνω που εμφανίζεται με άλλη μηχανή. Αυτά γίνανε με το καλημέρα. Αυτά είναι, έτσι ακριβώς στήθηκε το θέατρο, με το καλημέρα. Δεν σας λέω για αιώνες μετά. Και εδώ κοιτάξτε αυτή την αναπαράσταση, πώς είναι εδώ μαζεμένος ο κόσμος, εδώ στην ορχήστρα κάτω που είναι ο χορός, έτσι. Εδώ επάνω στη σκηνή βλέπετε και από κάτω, στο λογίον εδώ ηθοποιοί, κοιτάξτε εδώ που κρέμεται ένας, αυτό εδώ είναι το Θησείο πίσω που βλέπετε, εδώ υποτίθεται είναι του Διονύσου, το θέατρο του Διονύσου. Υπήρχαν αστυνομικοί μέσα, οι ραβδούχοι. Οι ραβδούχοι τι κάνανε? Όταν υπήρχαν προβλήματα και θέματα και όλα αυτά, μπαίναν μέσα και επέβαλαν την τάξη με το ξύλο. Χειροκροτούσανε ο κόσμος ή γιουχάρανε άμα κάτι δεν τους άρεσε. Έτσι, γι' αυτό ξέρουμε ότι και πολλοί ποιητές τι κάνανε, πηγαίνανε και πληρώνανε κόσμο για να τους χειροκροτούσουν, να παρασύρουν και τους άλλους, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια καλή εντύπωση και να πούνε και οι τελευταίοι που δεν τους άρεσε, ωραίο ήταν τελικά, αυτός χειροκροτούν, καλό ήταν το εργάκι. Λοιπόν, οι χορηγοί, ορίστε. Η λαμογιά. Βέβαια, πάντα. Πάντα. Οι χορηγοί που θέλαν να κερδίσουν. Γιατί αυτό είναι ο πλούσιος που έχει να δώσει λεφτά για την παράσταση. Έχει και μια πολιτική καριέρα παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε αυτή τι κάνανε. Είπαμε, πολλές ώρες ήταν εκεί, έτσι, από τα ξημερώματα. Πεζόντουσαν παραστάσεις μέχρι το απόγευμα, βράδυ. Απόγευμα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Πετάγανε φαγητά, πετάγανε γλυκά στον κόσμο. Φανταστείτε τώρα πώς είναι κάτω που βλέπατε στην Πάτρα, που το είδα και εγώ και δεν το ξέρω αυτό, ότι πετάνε σοκοφρέτες, σοκολάτες στον κόσμο. Έτσι ακριβώς πετάγανε και αυτοί γλυκά, συνέχεια. Και ο κόσμος, ω, μπράβο, Λυσικράτης, μωρέ, μπράβο. Και ψωμί φάγαμε, και ψάρι φάγαμε, και τόνα φάγαμε, και τ' άλλο, και γλυκά και αυτό. Ωραίος ο Λυσικράτης. Οπότε όταν ο Λυσικράτης, όντως, οπότε όταν ο Λυσικράτης, ας πούμε, θέλει να κατέβει στις εκλογές, να το πούμε έτσι απλά, έχει όλο τον κόσμο μαζί, τόσο στάισε. Δείτε το λίγο, Έλληνες εσμένει το γένος. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, μπράβο γι' αυτό. Λίγο να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, να πάμε γρήγορα στον Παρθενώνα για να ξεκουραστούμε. Δεν είναι μόνο με αυτό, εντάξει, ήταν... Μ' αρέσει η αλήθεια. Είπες πριν για φανέρωση της αλήθειας. Αυτή την αλήθεια. Ένα σπουδαίο ποιητικό κείμενο με μεγάλο νόημα. Καλά, αυτό δεν το απέκλεισα εγώ. Δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει, θα τα πούμε όλα, αλλά πρέπει να είμαστε, όχι να αγιοποιούμε, ούτε να ζωγραφίζουμε, έτσι, μπράβο. Πρέπει να λέμε όλη την αλήθεια. Γιατί αυτό, να σου πω κάτι, κάνει και καλό. Αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε κάποιοι ρηγμένοι, δεν είμαστε η ουρά αυτών των ανθρώπων, κάποιων Αγίων, όλοι και αυτοί ήταν κανονικοί άνθρωποι σαν και εμάς. Με τα πάθη τους, με. Λοιπόν, εντάχει να σας πω και να κλείσουμε εδώ πέρα, ότι είχαμε πολλούς γνωστούς ποιητές, δεν έχουμε τα έργα τους.
Ας πούμε, ο Κυρίλλος, πολύ γνωστός ήταν, πάρα πολλά βραβεία είχε πάρει. Δεν τον ξέρετε. Ούτε εγώ τον ξέρω. Έτσι. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη επαφή με το έργο του. Κάποια μικρά αποσπάσματα. Ένα πράγμα ξέρουμε, ότι μια φορά έπεσε σκηνή ξύλινη και σκοτώθηκε κόσμος. Γιατί τότε δεν είχαν μάρμαρα, έπεσαν τα ξύλα κάτω, οι κερκίδες και σκοτώθηκε κόσμος. Αλλά μας έχει μείνει ο Φρίνιχος στην οδό, την θυμάστε? Φρίνιχο. Τον Φρίνιχο τον ξέρουμε. Τι έκανε ο Φρίνιχος? Ο Φρίνιχος έκανε κάτι καταπληκτικό. Είπε, όχι, δεν θα σας ακολουθήσω. Όχι. Οι Πέρσες είχαν κατακαύσει τη Μίλητο. Γιατί πήγαν οι Αθηναίοι και οι Εβοείς να τους βοηθήσουν τους Έλληνες της Μικράς Ασίας να επαναστατήσουν κατά των Περσών και τους παρατήσαν στην τύχη τους και φύγανε. Και είχαμε την άλωση της Μιλήτου. Δηλαδή, πώς εμείς σήμερα μιλάμε για τη Σμύρνη, την καταστροφή της Σμύρνης, και πονάει η ψυχούλα μας 100 χρόνια μετά, θέλω κάτι τέτοιο να έχετε και εσείς στο μυαλό σας. Βέβαια, τότε την κάψαν εντελώς, την πολυδεύσαν τίποτα οι Πέρσες. Σφαγιάσαν χιλιάδες Έλληνες για να τους τιμωρήσουν. Και έρχεται τώρα ο Φρίνιχος και λέει, αυτό θα το κάνω έργο. Και το έκανε έργο. Μιλήτου άλωσης. Πρωτότυπο και ιστορικό, πάνω σε ιστορικά γεγονότα, ε. Και κλαίει το κοινό στις κερκίδες. Κλαίει το κοινό. Και αισθάνεται τέτοια θλίψη που αποφασίζεται η τιμωρία του Φρινίχου. Ότι θα πληρώσεις πρόστιμο για αυτό που μας έκανες. Και το έργο σου καταδικάζεται να μην ξαναπαιχτεί ποτέ. Γιατί του το έπανε. Γιατί λέει αλήθειες. Αλλά όχι τέτοιες αλήθειες, πονάνε αυτές. Καλύτερα να μας μιλήσεις για τις άλλες αλήθειες. Για μύθους. Τα ιστορικά γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα. Και θέλω λίγο, σας παρακαλώ, έτσι να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον Εσχύλο, ο οποίος δεν είναι απλά ένας ποιητής, είναι και ένας που πολέμησε και στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Είναι αυτός που στο μνήμα του επάνω ζήτησε να γράψουν ότι δεν θέλω να με θυμάστε σαν ποιητή. Που ήταν ίσως ένας, ακόμα και σήμερα, ένας από τους σημαντικότερους στον κόσμο, έτσι. Έχει επηρεάσει πάρα πολλούς. Θέλω να με θυμάστε γιατί πολέμησα σαν παλικάρι το δεσποτισμό στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα. Γι' αυτό θέλω να με θυμάστε. Λοιπόν, ο Εσχύλος, αυτός είναι γεννημένος στην Ελευσίνα, να ξέρετε. Κοιτάξτε τι κατάφερε και έκανε. Αυτός έβαλε τον δεύτερο υποκριτή, δεύτερο αγωνιστή. Δηλαδή, πώς βελτίωσε το θέατρο, που ξέρετε εσείς σήμερα. Αυτός μείωσε τους άνδρες στο χορό, που ήταν 50, τους έκανε 12. Φοβερός λόγος. Ο Βίκτορ Ουγκό, ο Λόρδος Βίρον, ο Μάρξ, πάρα πολλοί, έχουν επηρεαστεί, εγώ ξέρω και πολλούς ζωγράφους καλύτερα, όλοι όσοι θέλουν να αναπτύξουν λίγο ένα επίπεδο μέσα τους, εδώ, διαβάζουν Εσχύλο, το μελετάνε τον Εσχύλο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος σκηνοθετούσε εντυπωσιακά. Λέγεται ότι στη διάρκεια των Ευμενίδων από την Ορέστια, όταν στη σκηνή βγήκαν οι Ερηνίες, όσες, ακούστε το αυτό, εγκυμονούσες, παρακολουθούσαν την παράσταση, απέβαλαν. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο απλά. Εγκυμονούσες, άρα γυναίκες έβλεπαν θέατρο, ναι. Μην έχετε στο μυαλό σας ότι οι γυναίκες δεν έβλεπαν θέατρο. Οι γυναίκες βλέπανε θέατρο. Βλέπανε θέατρο. Και μάλιστα είχαν και μια συγκεκριμένη θέση ψηλά επάνω. Πάντα το θέατρο οι κερκίδες ήταν χωρισμένες αναφιλή. Έτσι. Ψηλά επάνω. Το ότι απέβαλαν όλες αποκλείεται, είναι υπερβολή. Αλλά ότι βγήκαν οι Ερηνίες με έναν τρόπο που τις σκηνοθέτησε, με ένα τρομερό ύφος, με κάποια μουσική, με κάποιες στριγλιές. Κάποιες τα τρόμαξαν. Σαν να βλέπω θρίλερ είναι. Το αρχαίο θρίλερ. Κάποιες τρόμαξαν και απέβαλαν. Και βέβαια, αυτός έστησε την έννοια της τριλογίας. Εμείς, δυστυχώς, από τον τρομερό Εσχύλο έχουμε μόνο λίγα έργα, έτσι, ελάχιστα. Πέρσες, που είναι μέρος τριλογίας, Επτά Επιθή, Βασικέτιδες, Προμηθέας Δεσμότης και Ορέστια, που είναι τρία έργα γαμμένου, χωριφόροι, Ευμενίδες. Λοιπόν, αυτά για το θέατρο.